πάω από την άλλη πλευρά, να την είδωλο. Τι να πω για σένα. Η Δέτα Δούκα που όλοι γνωρίζουμε. Τι να πω για σένα, κορίτσι. Σαν να μην μεσολάβεις ένα φανταστικό καλοκαίρι που σε χάζευα που ανέβαζες φωτογραφίες. Δεν μας έδειχνε στο μωρό, αλλά μας έδειχνε σε όλη την ηλιακή κατάσταση που συνοδεύει δύο νέους γονείς για πρώτη φορά μαζί με το πλασταράκι τους. Ναι, μωρέ. Ναι. Μείναμε λίγο καιρό. Μείναμε όλο τον καιρό. Σε καλοκαίρια σας την τίνω. Α, δεν φύγατε καθόλου. Δεν σε πήρα καθόλου, γιατί λέω τώρα. Πού είναι, σε έβλεπα και σένα σε διάφορα από εδώ, από εκεί κλπ. Δεν ήμουν σε διάφορα. Γιατί... Ήμουνα στην Άνδρο όλο το καλοκαίρι, εκτός από ένα δεκαήμερο που πήγα στη Σάμο. Α, αυτό μόνο. Πουθενά άλλου, δεν κούνησα από το νησί. Απλά δεν είχε καλό καιρό και δεν μπορούσαμε να πάμε ούτε. Δηλαδή, κάποιες φορές ούτε στη θάλασσα, χάλια, ούτε χάλια για μπάνια. Πολύ αέριδες, είχε, ήταν λίγο. Ναι, ναι. Και εγώ τη μικρή την έβαλα. Καλοκαίρι περίεργο. Μεταβίας πέντε φορές στη θάλασσα που τη άρεσε πολύ. Αλλά... Πώς να μην τη αρέσει, εσένα σου άρεσε ακόμα περισσότερο που το ζούσες αυτό. Ωραία, ναι, ναι, θα στη δείξω μετά, είναι φοβερή. Μα διάβαζα κάπου ότι που έλεγες, παρουσίαζες με δικές σου υπέροχες λέξεις την ατμόσφαιρα πια που ζείτε και που νιώθετε, που υπάρχει. Γύρω σας, πάνω από το κεφάλι σας, στην καθημερινότητά σας. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ χρώματα πράγματα. Τα βλέπεις κάτω από ένα πρίσμα πολύ πιο αισιόδοξο, πολύ, με πιο πολλά χρώματα, με πιο πολλά σχήματα, με πιο πολύ αισιοδοξία. Εντάξει, τι να σου πω τώρα, εσύ έχεις τέσσερα παιδιά, οπότε καταλαβαίνεις τι λέω. Εγώ ναι, που αλλά... το ζω τώρα, δεν το πίστευα. Δεν το και ζούσα, κάθε ερχομός δηλαδή. Καινούργιου παιδιού καλά, είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Είναι το μωράκι, αυτή η μυρωδιά. Αυτό. Εντάξει, η μικρούλα μας είναι και τόσο προχωρημένο μωρό. Δεν ξέρω δηλαδή, εμένα κοντεύει 7 μηνών. Για πες μου, μητέρα. Και είναι έτοιμη να περπατήσει. Για πες μου, μητέρα. Όχι, γιατί όλες οι μαμάδες τα ίδια λέμε. Ναι, πες μου, σε παρακαλώ. Πότε περπάτησαν τα παιδιά σου, τα κορίτσια. Θα σου πω. Τα βάζω που είναι και λίγο πιο προχωρημένα. Το κάθε παιδί περπάτησε σε άλλη φάση. Το πιο γρήγορο που στάθηκε στα πόδια του και έκανε τα πρώτα δύο βήματα ήταν ο Άγγελος. Άντε. Που ήταν και το πρώτο, ναι. Που συνήθως τα δηλαδή, τα άλλο παιδί διόλες. Μου έφτασε στους 14 μήνες, άλλο στους 12, άλλο εκεί γύρω στο 12-13. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω ούτε ότι κανένα μου περπάτησε 7 μηνών, αλλά 10 μηνών μου είχε εντυπωσιάσει, αλλά με εντυπωσίασε περισσότερο όταν έλεγα το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο να έχουν άλλη περίοδο που στέκονται στα πόδια και περπατάνε. Που κάθε παιδί παίρνει το δικό του χρόνο, όπως και το να μιλήσουν. Ναι, ναι. Δεν μου μίλησαν όλα την ίδια περίοδο. Δεν ξέρω, εγώ τις λέω, αγάπη μου, μείνε λίγο μωρό ακόμα που θέλω να σε χαρώ. Είναι πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή τα κάνει όλα πάρα πολύ γρήγορα. Η μπουσουλά είναι έτοιμη, στέκεται να περπατήσει, νομίζω μέχρι τα Χριστούγεννα θα είχε περπατήσει. Τι να σου πω. Μήπως έχει μιλήσει κιόλας και... Μήπως έχει μιλήσει και δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν την καταλαβαίνουμε. Αλήθεια, δεν είμαι κουκουβάγια, αλλά είναι φοβερό, φοβερό παιδί. Να σου πω τώρα, αυτός τους 6 μήνες έκανες πίσω από το θέμα δουλειάς, κάθισες με το μωρό σου και έδωσες προτεραιότητα εκεί. Τώρα ξαναμπαίνεις πάλι στην δουλειά, ξεκινώντας με το θέατρο και βεβαίως φαντάζομαι και άλλες ασχολίες όπως πάντα, γιατί είσαι πολύ άσχολο κορίτσι. Η επιστροφή σου, γιατί εντάξει, το ένα κομμάτι είναι ότι αφήνουμε το μωρό μας, το οποίο δεν θες να ξεκολλήσεις από πάνω του, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που μέχρι και σήμερα έκανες και άλλα πράγματα και έχεις κρατήσει και άλλες ισορροπίες στη ζωή σου. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος δεν είναι μόνο η προσωπική του ζωή ή η οικογένειά του, το μωρό του, τα παιδιά του ή οτιδήποτε. Σωστά. Είναι και ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Το οποίο αυτό το άλλο κομμάτι του ένιωσε να αρχίζει να φωνάζει μέσα σου και να λέει ότι θέλω να επιστρέψω στην πραγματικότητα και την άλλη. Να φωνάζει όχι, αλλά σίγουρα η επιστροφή ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πολύ και να βγω εκτός σπιτιού και να δω πόσο πολύ θα μου λείπει το μωρό μου και να δω πόσο έτοιμη είμαι ή πόσο έχω βελτιωθεί ή πόσο έχω αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, σαν επαγγελματίας. Και να καταλάβω ότι το πιο σημαντικό πράγμα τελικά σε αυτόν τον κόσμο, στο έπακρο να το καταλάβω γιατί το ήξερα, μας κάνει έτσι. Ναι, θα κόψουμε τώρα για διαφημίσεις. Είναι ο χρόνος. Και πρέπει ο χρόνος που περνάς μακριά από τα αγαπημένα σου πρόσωπα και από αυτά που έχουν σημασία για σένα, να είναι εξίσου σημαντικός. Διαφημίσεις. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας παρέα με τη Ζέτα Δούκα σήμερα. Πραγματικά είσαι σε πολύ μεγάλες ομορφιές. Ευχαριστώ. Σήμερα και μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ σου, το μαλλί σου, το ρούχο σου. Είσαι άλλο πράγμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έχετε πιάσει και εσείς, γιατί μου έχουν έρθει και άλλα τέτοια ωραία θέματα από θεατρικές δουλειές φέτος, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ναι.
Ακούγεται λίγο βέβαια προχωρημένο να πω, λίγο έτσι από την άποψή του να σε ακολουθεί κάποιος 24 ώρες τη μέρα, να σε παρακολουθεί. Έχει να κάνει πάλι με ένα ζευγάρι, τις σχέσεις των ζευγαριών, τις σχέσεις των ανθρώπων γενικότερα. Είσαστε λοιπόν με τον Παναγιώτη τον Μπουγιούρη, στη σκηνοθεσία του Γιώργου του Βάλαρη, στο θέατρο Gloria Μικρό, με ένα έργο που λέγεται Faith, πίστη, εμπιστοσύνη. Και ακριβώς έχει να κάνει με το θέμα αυτό και πώς το αντιμετωπίζουν όταν κλονίζεται η εμπιστοσύνη, η πίστη μεταξύ ενός ζευγαριού, το ίδιο το ζευγάρι. Βρίσκει υπάρχει ένα έβριμα, όπως είπες, η παρακολούθηση 24 ώρες 24 ώρες μία κάμερα του ενός και του άλλου, που αργότερα την παίζουν και βλέπουν τι έχουν κάνει, πώς ήταν η καθημερινότητά τους. Και είναι ο πρόγονος, ο προπομπός τέλος πάντων, τον Big Brother, τον reality και όλα αυτά, ή το social media τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι το βασικό πράγμα το οποίο έχει να κάνει και σε αυτό το έργο και στα υπόλοιπα έργα είναι τελικά η σχέση και τι κάνει, πόσο λεπτή είναι η ισορροπία μεταξύ δύο ανθρώπων που θέλουν να είναι μαζί, θέλουν να προχωρήσουν μαζί και πώς τελικά αντιμετωπίζουν το κάθε τι το οποίο τους συμβαίνει. Τι έχει συμβεί σε αυτό το ζευγάρι, για πες μας λίγο, πώς ξεκίνησαν αυτές οι ρογμές, έγινε κάτι χειροπιαστό. Χειροπιαστό. Η Λίζα, την οποία υποδίωμαι εγώ, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Ο Κέν, που υποδίεται ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, είναι κινηματογραφιστής. Αυτή πιο ελεγκτική, πιο προγραμματισμένη, πιο εσωτερική, αυτός πιο εξωστρεφής, πιο μποέμ, πιο παιχνιδιάρης. Γνωρίζει πολύ καλά η Λίζα έως οκτού του το μυαλό, γνωρίζει πολύ καλά τρόπους που μπορεί να εκμεύσει, να φέρει κάτι στα μέτρα της και να το βγάλει έξω και του στείνει κατά κάποιο τρόπο μια λεκτική παγίδα για να ομολογήσει αυτός ότι έχει παράλληλη σχέση. Συγγνώμη, αυτό του το στείνει, δεν είναι ότι δηλαδή έχει καταλάβει αυτή ότι κάτι γίνεται. Κάνει αυτός διάφορες βλακίες, της λέει, προσπαθεί να την παγιδεύσει σε διάφορες χαζομάρες τέλος πάντων. Και αυτή του λέει, okay, εφόσον είμαστε έτσι, για πάμε να δούμε εσύ πόσο ειλικρινής είσαι, πόσα ψέματα μου λες και τι είδους ψέματα είναι αυτά. Και πάνω στο παιχνίδι και αυτό το στριμώχνει και ομολογεί αυτός ότι έχει όντως σχέση, παράλληλη σχέση εδώ και 2 χρόνια, 4 χρόνια είναι μαζί, τα μισά χρόνια δηλαδή τη σχέση, με μια άλλη γυναίκα. Αυτή ετοιμάζεται να φύγει, του λέει δεν θέλω να είμαι μαζί, φρόντος στην εμπιστοσύνη μου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε. Μα αυτή δεν τον προκάλεσε να της πει. Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Τον προκάλεσε, κοίτα να δεις, μπορεί να προκαλέσει ότι ναι, παίζω, φλερτάρω. Okay, υπάρχει άλλο φλερτάρω και άλλο έχω παράλληλη σχέση και άλλο κάνω έρωτα, κάνω εν πάση περιπτώσει ό,τι κάνω με τον άλλον τον άνθρωπο. Το φλερτ μπορεί να είναι μέσα, δηλαδή μέσα στη δουλειά μου, μπορεί να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω και αυτό και εκείνο. Είναι το ζωγόνο φλερτ. Αυτό το οποίο κάνει και αυτή τέλος πάντων με ένα γιατρό, με ένα συναδερφό της. Αλλά το παρακάτω, το πιο σοβαρό, αυτό που έχει να κάνει με την πραγματική ανταλλαγή ενέργειας και σώματος μέσα από αυτή την πράξη, αυτή δεν το συγχωρεί. Και τέλος πάντων, αυτός της λέει, okay, θέλω να είμαι μαζί, όλο αυτό το πράγμα δεν ήταν τίποτα και για να δούμε αν με παρακολουθήσεις και, εν πάση περιπτώσει, σου δείξω πόσο πολύ σε θέλω μέσω αυτού του πράγματος, θα με δεχτείς πίσω. Τι θέλει να πει ο συγγραφέας, πού θέλει να το πάει? Σε αυτό το έργο, καταρχάς αυτό το έργο κλείνει με με ένα θρίαμβο της αγάπης. Μεταξύ δύο ανθρώπων που θέλουν να είναι μαζί και έχουν μια ζωντανή σχέση. Γιατί αυτό βλέπουμε, ότι η ερωτική του σχέση, το πόσο γουστάρει ο ένας τον άλλον, είναι ακόμα ζωντανό. Δεν είναι μια αυτό σχέση. Αυτό είναι ζωντανή γιατί ζεσταίνεται και παλού. Δεν μ' αρέσει έτσι. Δηλαδή να είναι ζωντανή και να είναι δυο τους. Άμα να είναι τρεις, τι ζωντανή. Συμφωνώ μαζί σου. Τελικά φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος αισθανόταν ευνουχισμένος, αισθανόταν υπό, είχε αυτά τα κόμπλεξ της κατωτερότητας που προέκυπταν από το γεγονός ότι αυτός δεν ήταν τόσο πετυχημένος επαγγελματικά όσο αυτή, ότι ζητούσε επιβεβαίωση αλλού. Εντάξει, υπάρχουν όλα αυτά, είναι μέσα στη ζωή μας. Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι. Ναι. Γνωρίζεις πάρα πολλά ζευγάρια που ο άλλος μπορεί να κάνει βλακίες από εδώ και από εκεί μόνο και μόνο για να αυτό επιβεβαιωθεί. Με λάθος τρόπο βέβαια, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα, αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά, αλλά είναι η εύκολη λύση. Ανθρώπινη σχέση λοιπόν και το θέμα, τα θέματα που αφορούν τα ζευγάρια δεν τελειώνουν ποτέ. Ποτέ. Και εντωμεταξύ, όσο και να μεγαλώνουμε και να λέμε ότι έχουμε μάθει και ξέρουμε πώς πρέπει να είμαστε και οι ίδιοι μέσα σε μια σχέση για να κρατάμε τη σχέση ζωντανή και ευχάριστη και δυνατή και πολύ έτσι ζεστή, για να μην χρησιμοποιήσω και άλλη έκφραση. Τελικά τίποτα δεν ξέρουμε.
Κοίτα, μπορούμε κατά τον ίδιο τρόπο να ξαναπέσουμε σε λάθη, γιατί κάτι μπορεί να μας ξεφύγει, γιατί κάτι μπορεί, αλλάζει όσο καλά άνθρωπος και να το ξέρουμε, να μην μπορούμε να το κάνουμε έτσι ακριβώς όπως το λέμε. Πρώτα απ' όλα αλλάζει, σου λέω, ο άλλος ο άνθρωπος. Όταν αλλάζει ο άλλος ο άνθρωπος, ο παρτενέρ σου, αλλάζει και η συνθήκη. Δεν φέρεις οτιδήποτε έχεις με την προηγούμενη σχέση, την καινούρια, μόνο και μόνο επειδή το έχεις μάθει εσύ, που μπορεί και να μην το έχεις μάθει, αλλά λέμε τώρα αν το έχεις μάθει. Αλλάζει ο άλλος ο άνθρωπος, οπότε αλλάζει το αντίκρισμά σου. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα το οποίο τελικά μαθαίνουμε είναι τα δικά μας τα θέματα. Είναι τι θέλω, τι μπορώ, τι θα ήθελα από τον άλλον, τι μπορεί να μου δώσει και νομίζω να μην είμαστε και απόλυτοι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που πραγματικά σε μία σχέση έχει προαποφασιστεί ότι θα γίνει έτσι ή αλλιώς. Ακόμα δηλαδή και το θέμα της απιστίας. Εξαρτάται πώς συμβαίνει. Ο ίδιος τουλάχιστον κατάλαβε ότι απιστούσε. Ναι, αφού το ομολόγησε. Βέβαια, το ομολόγησε, αλλά μπορεί, λέμε, πώς λένε, όπως και να σε πετύχουν, εσύ θα λες, δεν είναι, δεν αυτό, είναι που αυτό που νομίζεις. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι. Όχι, το κατάλαβε, το ομολόγησε, ζήτησε συγγνώμη και προσπάθησε να επανορθώσει. Βέβαια, με έναν τρόπο δικό του. Αλλά να δεις, αυτό το έργο είναι πολύ ωραίο, γιατί μέσα σε μία ώρα και 20 λεπτά, για να πούμε ότι είναι πάρα, και πάρα πολύ σύντομο, είναι έργο σφινάκι, όπως λέω εγώ, που μου αρέσουν πάρα πολύ, γίνεται μία εξονυχιστική σκιαγράφηση του χαρακτήρα των δύο ανθρώπων. Και τελικά φαίνεται, παρόλο που αυτός φαίνεται ότι έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ αυτή είναι πιο δομημένη, πιο σωστή, πιο ξέρει τι της γίνεται, τελικά φαίνεται ότι αυτή έχει θέματα βαθύτερα και ρογμές μέσα της, τις οποίες προσπαθεί να κλείσει. Έχει το μέγιστο πρόβλημα, νομίζω, που έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι, το να εμπιστευτούμε τον άλλον, το να αφαιθούμε στον άλλον. Και αυτό άλλος το αντιλαμβάνεται. Λοιπόν, στο θέατρο. Στο θέατρο Gloria, στη μικρή του τη σκηνή, μια πολύ γλυκιά σκηνή. Ποιες μέρες? Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη Κυριακή στις 7.30, τις άλλες μέρες 9 και 4 και Σάββατο έχουμε και απογευματινή παράσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, Ζέτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθες σήμερα και τα είπαμε. Να έχουμε ένα καλό χειμώνα. Να έχουμε ένα καλό χειμώνα. Θα κάνουμε... Να μου φιλήσεις τη μικρή Θάλια, διάβασα. Θάλια, Θάλια, ναι. Ωραίο, ναι, όνομα, πολύ ωραίο. Ναι. Να μου φιλήσεις τη μικρούλα μπέμπα σου, η οποία είναι ευχαριστώ. Ένα πολύ γλυκό μωρό. Και την επόμενη φορά έλα να μου πεις όλους τους διαλόγους που κάνετε, διότι μου είπες 6 μηνών, σχεδόν περπατάει. Τη βλέπω να μου έρχεται 9 μηνών και να μου λέει: καλά, το παιδί μου, φαρσίτα, λέει όλα. Όχι γιατί είναι παιδί μου, αλλά καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, όχι, όχι, είναι παιδί μου. Καλώς ήρθες στο group. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κορίτσι μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν.